Καλησπέρα, ονομάζομαι Αλέξης Κοντίνης, εργάζομαι σαν εισηγητής σε σεμινάρια της Bar Academy και σαν head bartender και είμαι εδώ για να απαντήσω σε ερωτήσεις που στείλατε στα social. Πότε ξεκίνησες μπαρ, μπήκες κατευθείαν ή εργάστηκες ως βοηθός ή σερβιτόρας πρώτα? Ξεκίνησα γύρω στα 17, πέρασα για λίγο από το σέρβις, μετά βοηθός, βοηθός μπαρ και μπαρ. Αγαπημένο κοκτέιλ από τα Classic, Tiki και Modern Classic, Mai Tai. Mai Tai, πίνουμε και κανένα Negroni, πίνουμε και κανένα Old Fashion, αλλά κυρίως Mai Tai. Έχεις σερβίρει ποτέ κάποιον διάσημο ή ποιον θα ήθελες να σερβίρεις και γιατί? Αρκετά άτομα γνωστά έχουμε σερβίρει, είτε σε catering είτε στο μαγαζί που έρχονται. Σίγουρα θέλω να σερβίρω Καλαμπρέζε. Καλαμπρέζε για να πιάσουμε κουβέντα για το πώς ξεκίνησε κτλ. Ποια η αγαπημένη σου αλκοολούχα βάση για κοκτέιλ? Ρούμι. Ρούμι και τεκίλα, κυρίως ρούμι όμως κυρίως. Ποια η αγαπημένη σου πιάτσα της Αθήνας για να εργαστείς? Έχω περάσει αρκετές περιοχές, νομίζω κέντρο αυτή την περίοδο που είναι και λίγο δύσκολο για το κέντρο κτλ. Κέντρο. Έχεις λάβει μέρος ποτέ σε διαγωνισμό? Ποια η άποψή σου για αυτούς? Ναι, είχα πάρει μέρος σε διαγωνισμό στις αρχές, μετά σταμάτησα. Θέλει χρόνο να έχεις να αφιερώσεις σε διαγωνισμούς. Καλό είναι ειδικά τα άτομα που μπαίνουν στον χώρο να πηγαίνουν σε διαγωνισμούς, να κοινωνικοποιούνται, να γνωρίζουν άτομα, να ιντριγκάρονται, να δοκιμάζουν. Μπορείς να τα κάνεις αυτά βέβαια και στο μπαρ σου με τους πελάτες σου. Ποιο θα ήταν το χαρακτηριστικό ενός bartender το οποίο θα σε έκανε να διακόψει τη συνεργασία μαζί του αν ήσουν ο bar manager? Με έχει κάνει να διακόψω συνεργασία το να μην σέβεται πελάτη, να μην σέβεται συνάδελφο, να μην σέβεται το χώρο που εργάζεται. Ποιο είναι το αγαπημένο σου εργαλείο ή gadget στο μπαρ, το shaker? Ποιος είναι ο καλύτερος bartender στην Ελλάδα και ποιος στον κόσμο κατά την άποψή σου? Πολλοί Έλληνες, πολλοί και γνωστοί και φίλοι κτλ. Πρώτος, νούμερο ένα και δεν είναι πλέον Ελλάδα, είναι ο Νίκος ο Ζήσης και τον βάζω μαζί με Καποράλε. Αλλά κυρίως Νίκος Ζήση. Bartending και οικογένεια, πόσο δύσκολο είναι και τα δύο μαζί? Και τα δύο δύσκολα γίνεται, πρέπει να βρεις χρόνο και από τα δύο, να αφιερώσεις χρόνο στην οικογένεια, στα παιδιά. Γίνεται πάντως. Πότε κοιμάσαι? Δεν κοιμάσαι. Κοιμάσαι λίγο βασικά, συνηθίζεις. Αν δεν επέλεγες να γίνεις bartender, τι θα έκανες στη ζωή σου? Δεν ξέρω, το έχω σκεφτεί απευθείας, μπήκα στον χώρο της εστίασης, μου άρεσε, το αγάπησα, οπότε εναλλακτικές πήγαν πολύ πίσω. Bartending. Ποιο ή ποια τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός καλού bartender? Υπομονή και να μάθει να σέβεται και αυτούς που θα έρθουν να πιούν ποτό και τους συναδελφούς του και τους στο χώρο που εργάζεται, και γενικά πρέπει να έχει και το χαρακτηριστικό και της ευγένειας και να έχει μια προσωπικότητα να διαχειριστεί διάφορες καταστάσεις. Θέλει πολύ υπομονή και διάβασμα για να εξελιχθείς. Στην Κέρκυρα υπάρχουν μπαρ υψηλού επίπεδου? Επειδή είμαι και από την Κέρκυρα και γνωρίζω τι γίνεται στην αγορά, ναι, υπάρχουν και άτομα που δουλεύουν σε πολύ καλό επίπεδο και μαγαζιά που μπορούν να τα αποκριθούν σίγουρα σε πολύ καλό επίπεδο. Οπότε ναι, υπάρχουν επιλογές. Ξέρουμε ότι έχεις δύο αγόρια, τους συμβούλευες να ασχοληθούν με τον bartending στη ζωή τους? Σίγουρα θα μου άρεσε. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, η επιλογή είναι δική τους. Δεν ξέρω. Κάπως θα προσπαθήσω να τους ψιλοκατευθύνω. Περιέγραψέ μας την απόλυτη εμπειρία σου σε ένα μπαρ, πραγματική ή φανταστική. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι περιττό. Το φανταστική. Το πραγματική ή φανταστική. Κατ. Αυτό κόβεται. Τώρα, πραγματική, εντάξει, απόλυτη εμπειρία. Να πηγαίνεις με την παρέα σου, να πηγαίνω με την παρέα μου, με φίλους, είτε κυρίως μετά τη δουλειά πηγαίνουμε, να πίνουμε μπυράκια, σφινάκια και να κάνουμε το χαβαλέ μας. Απλά πράγματα. Ποια η άποψή σου για την χρήση των social media στον κλάδο μας? Χρειάζονται για να είσαι ολοκληρωμένος επαγγελματίας ή είναι άχρηστη πολυτέλεια? Τώρα, εγώ με τα social δεν τα πηγαίνω και εκπληκτικά πάρα πολύ καλά. Χρειάζονται ως ένα βαθμό για να προωθείς ως ένα βαθμό τη δουλειά σου. Από εκεί πέρα, το άμεσο, το να έχεις την επαφή με τον πελάτη μπροστά σου, νομίζω ότι είναι το καλύτερο στο κομμάτι επικοινωνίας. Αλλά χρειάζονται, είναι ωραία εργαλεία να τα χρησιμοποιείς σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Bar Academy. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Καλό καλοκαίρι. Καλά μπάνια.